τελευταία μέρα σήμερα, αλλά ακόμη βέβαια δεν έχουν κλείσει επίσημα οι πύλες της 43ης Διεθνούς Εκθέσεως Γούνας Καστοριάς. Μία έκθεση που με αυξημένη επισκεψιμότητα, και αυτή είναι η ομολογία των εκθετών, που είναι οι κύριοι εκπρόσωποι και αυτοί που θα μας μεταφέρουν και το αν γίνονται εμπορικές πράξεις ή όχι. Ικανοποιημένοι λοιπόν σε μεγάλο βαθμό οι εκθέτες, οι 123 εκθέτες που είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε στην συγκεκριμένη έκθεση, ικανοποιημένοι τόσο από την επισκεψιμότητα, όσο βέβαια και από την διοργάνωση, από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς, κάτι που το 100% νομίζω των εκθετών, στο 100% των εκθετών άφησε άριστες εντυπώσεις. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι, συγκρατημένα όμως, γιατί τίποτα, όπως λέω συχνά, δεν έχει τελειώσει. Είναι μεγάλη και παρατεταμένη η κρίση που βιώνει ο κλάδος της Γούνας, κυρίως από την αγορά της Ρωσίας και των χώρων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι η αγορά η οποία μπορεί να απορροφήσει τις μεγαλύτερες ποσότητες γουναρικών και σε αυτήν συνεχίζουμε να απευθυνόμαστε. Θα πρέπει να γίνει η αλλαγή, επίσης κάτι που λέω συχνά, η αλλαγή και η στροφή σε μια διαφορετική τάση και ένα διαφορετικό ύφος των κολεξιών. Ας μείνουμε όμως σήμερα σε αυτά, στα στοιχεία της έκθεσης. Ικανοποιητικά λοιπόν θα πω για μια ακόμη φορά, κάτι που μας έχουν δηλώσει όλοι οι συνάδελφοι γουνοποιοί που συμμετείχαν. Θα περιμένουμε όμως και το τέλος της σημερινής μέρας για να ανακοινώσουμε και επίσημα τα τελικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα, στοιχεία, και να είναι τα τελικά αποτελέσματα της έκθεσης. Επίσης κάτι αισιόδοξο, να μην παραλείψω να σας πω ότι επειδή νομίζω ότι για πρώτη φορά είχε τέτοια διασπορά η επισκεψιμότητα, δηλαδή είχε από πολλές και διαφορετικές χώρες με πολύ καλή συμμετοχή, τα μηνύματα που λάβαμε κυρίως από την αγορά της Αμερικής, η οποία είναι μια αγορά στόχος, δεν είναι νέα αγορά, είναι από τις παραδοσιακές αγορές της Γούνας. Παρ' όλα αυτά όμως τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί. Εκπρόσωποι λοιπόν από την επισκέπτες από τη συγκεκριμένη χώρα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας εξέφρασαν το ενδιαφέρον. Μάλιστα κάποιοι και πολύ δυνατοί πελάτες ήρθαν για πρώτη φορά στην Καστοριά και μου δήλωσαν και εμένα προσωπικά τι χάναμε τόσα χρόνια, δηλαδή δεν είχαν ιδέα για το τι ακριβώς γίνεται εδώ στην περιοχή μας. Επίσης μας αφήνει μία νότα αισιοδοξίας το συγκεκριμένο. Και κάτι άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι από 2, 3, 4 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, κάποιοι επισκέπτες ήδη έχουν κάνει αίτηση για συμμετοχή για την 44η Διεθνή Έκθεση Γούνας. Τους άφησε άριστες εντυπώσεις και η διοργάνωση, αλλά και η κινητικότητα που είδαν, η οποία βέβαια μεταφράζεται σε δουλειές. Μακάρι, ευχόμαστε και ελπίζουμε όλοι η 43η έκθεση να είναι η απαρχή για το τέλος της κρίσης. Αυτό είναι υπεραισιόδοξο το μήνυμα. Συγκρατημένοι θα πρέπει να είμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αν δεν εκφράσουμε την ελπίδα, τις ευχές και την αισιοδοξία.